Γεια σας αγαπημένες μου φίλες και φίλοι. Ζώδια και συμβουλές με εμένα, τη Βαλεντίνη Βασιλιάδου. Έτσι για να αλλάξει η ζωή σας. Για να γίνετε πιο χαρούμενοι, για να γίνετε πιο ευτυχισμένοι. Και πιο πλούσιοι, γιατί όχι. Πώς, με πολλούς τρόπους και το ξέρετε ότι μπορούμε. Πολλοί κόσμος, όχι από την εκπομπή βέβαια, από την επίσκεψη σε μένα και μετά στο γραφείο μου και μετά, πραγματικά έχει αλλάξει τη ζωή του και μπορούμε να διορθώσουμε τα κακό σκήμενα της ζωής μας. Θαύματα άλλωστε μόνο ο Θεός κάνει. Εμείς όμως σαν άνθρωποι έχουμε τη δύναμη και μπορούμε να αλλάξουμε όλες τις άσχημες καταστάσεις που μας περικλείουν και μας στεναχωρούν. Λοιπόν, τα ζώδιά μας για σήμερα και επέλεξα ένα πολύ ωραίο θέμα που μου αρέσει. Και αυτό όλα τα θέματα μου αρέσουν βασικά. Γιατί όλα τα θέματα είναι ανθρώπινα. Γιατί όλα τα θέματα βγαίνουν μέσα από τα δικά μας βιώματα. Από τα δικά σας που έρχεστε στο γραφείο μου και ακούω καθημερινά. Και μέσα από αυτά τα λέω και εγώ την άλλη μέρα στην εκπομπή για να βοηθάμε και να μοιράζομαι μαζί σας όλες μου τις γνώσεις. Γιατί μέσα από αυτά, όπως λέει πολλοί κόσμος, Βαλεντίνη, έχω βοηθηθεί πάρα πολύ μέσα από τις εκπομπές σου και μέσα από τις συμβουλές σου. Και εγώ, αφού βοηθιέστε, συνεχίζω ακάθεκτη. Λοιπόν, ξέρετε τι θα πούμε σήμερα. Για το Facebook. Βέβαια θα μου πεις, έχουμε ξαναπεί για το Facebook και είπαμε και θα λέμε και θα ξαναλέμε. Είναι πια κάτι το οποίο έχει μπει μέσα στη ζωή μας. Αλλά σήμερα θα πούμε κάτι που παρατήρησα τελευταία μου, μια κοπέλα, κάτι, μια ιστοριούλα που θα σας την πω. Και τα ψέματα, που υπάρχουν πολλά ψέματα και πώς μπορείτε να προφυλακτείτε από αυτό. Λοιπόν, κριάρια. Νιώθετε σήμερα μια ενέργεια γλυκιά να σας ακινητοποιεί και να σας υποχρεώνει με κάποιο τρόπο να γίνετε περισσότερο αδρανείς, ακόμη και ευσυγκίνητοι. Περίεργο για σας τα κριάρια, αλλά λέμε εμείς τώρα. Ερωτικά. Θα σας απασχολήσει η σχέση σας σήμερα και θα θέλετε να δείξετε περισσότερο την αγάπη σας στον σύντροφό σας. Κάντε το λοιπόν. Και κάντε και μια πράξη της προκοπής. Δωράκι, γιατί όχι. Για τους ελεύθερους βέβαια, κρυούς, το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να βγείτε έξω με φίλους σας και να διασκεδάσετε. Όσο για το επάγγελμα, αναδεικνύονται πιο εύκολα τα προσόντα σας, γιατί έχετε δυνάμεις να πάτε πολύ ψηλά στη δουλειά σας. Πρέπει όμως να κάνετε κι εσείς κάτι, να κάνετε κάποιες προσπάθειες, αλλά και κάποιες έξυπνες συνεργασίες. Ταύρος. Μια πολύ καλή μέρα, η οποία θα σας πρημοδοτήσει με πολύ ευχάριστα νέα και συναισθηματική ασφάλεια. Ερωτικά, μερικοί ήδη έχετε βρει τον άνθρωπο που σας ενδιαφέρει, απλά μπορεί να υπάρχουν κάποια κρατήματα από την πλευρά του, αλλά εσείς, χωρίς να το θέλετε, βάζετε και κάποια όρια, τα οποία έτσι καθυστερούν την εξέλιξη. Μπορεί να είναι καλό για σας, αλλά πιθανότητα για τον άνθρωπό σας τα πράγματα να είναι πιο σοβαρά. Και στο επάγγελμα, οι ευκαιρίες είναι έτοιμες να υλοποιηθούν, αρκεί να αφήσετε κατά κάποιο τρόπο τις εγωιστικές απόψεις και χωρίς να είστε ξεροκέφαλοι, να κάνετε ευέλικτες επιλογές. Δίδυμοι. Είστε συναισθηματικά ευάλωτοι και προσπαθείτε να πάρετε αποφάσεις, αλλά είστε μπερδεμένοι. Στα αισθηματικά, έχετε μια αναστάτωση γιατί νιώθετε αρκετά ευαίσθητη. Καλό θα είναι να κρατήσετε κάποιες αποστάσεις για να έχετε και σωστή κρίση. Το καλό είναι ότι με τον άνθρωπό σας θα τα βρείτε μετά από συζήτηση και θα δείτε ότι στο τέλος της ημέρας θα είστε πάρα πολύ καλά. Όσο για την καριέρα, χρειάζεται να είστε σίγουροι πριν πάρετε αποφάσεις και βγάλετε κάποια συμπεράσματα, γιατί θα υπάρχουν πολλές γνώμες και θα μπερδευτείτε. Το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να συμβουλευτείτε ένα άτομο δικό σας, το οποίο βέβαια εμπιστεύεστε την κρίση του. Καρκίνος. Έχετε καλή διάθεση, οπότε θα παρουσιάσετε και καλύτερα δείγματα μορφής και γραφής. Η συναισθηματική σας διόραση θα σας βοηθήσει να κάνετε και κάποιο ρίσκο. Στα αισθηματικά υπάρχουν καλύτερες προϋποθέσεις για να αλλάξετε κάποια άσχημα δεδομένα. Γι' αυτό και θα έχετε και μεγαλύτερη άνεση. Θα πρέπει να δώσετε στη σχέση σας μια νέα προοπτική. Όσο για την καριέρα, εκεί σήμερα
οι καταστάσεις θα είναι καλές και θα τελειώσετε κάποια πράγματα που έχετε ξεκινήσει στο παρελθόν. Η αφοσίωση σε ένα στόχο θα σας βοηθήσει να κερδίσετε και κάποια χρήματα και κάποια νομική υπόθεση που έχετε ξεκινήσει. Εκεί θα προσέξετε λίγα γιατί υπάρχει μια επικινδυνότητα. Λιοντάρια. Είστε κάπως μπλεγμένοι και μπερδεμένοι για το τι πρέπει να κάνετε ακριβώς και αν πρέπει να παραμείνετε αμέτωχοι ή όχι. Όσο για τα ερωτικά σας, μπορεί να ξεσηκωθείτε από κάποιο πρόσωπο που όμως δεν έχει συγκεκριμένο πλάνο για σας. Ο ερωτισμός σας θα είναι έντονος και η επαφή με τον άνθρωπό σας θα σας αναστατώσει. Και στην καριέρα, όποια συμφωνία και να κάνετε σήμερα, καλό είναι να την επιβεβαιώσετε γιατί όλα θα είναι φλού και αυτό θα σας μπερδέψει. Ελέγξτε και πάλι τους λογαριασμούς που έχετε να πληρώσετε. Παρθένος. Νιώθετε διαφορετικά απέναντι στους άλλους, γι' αυτό και ίσως να χάλασε και λιγάκι η ενέργειά σας εξυπηρετώντας ή ακόμα βγάζοντας και λύπη σε κάποιες καταστάσεις. Στα ερωτικά θα βγουν κάποιες αναμνήσεις νοσταλγικές στην επιφάνεια και ίσως να κάνετε και μια κίνηση να επικοινωνήσετε με ένα πρόσωπο που δεν έχετε επαφή αυτή τη στιγμή. Το καλό είναι ότι θα την πετύχετε. Στην καριέρα, να είστε προσεκτικοί σε τυχόν λόγια συνεργατών ή ατόμων που είναι κοντά σας και πιθανόν δεν αποδεικνύονται. Γιατί μπορεί να παρασυρθείτε χωρίς να το καταλάβετε. Ζυγός. Έχετε μια νοχέλεια απέναντι στα πράγματα και αυτό δεν εξυπηρετεί τις τρέχουσες ανάγκες. Πρέπει να μην αδρανοποιηθείτε τελείως, πρέπει λίγο να πάρετε τα πάνω σας και να ξεκινήσετε ξανά από την αρχή. Στα αισθηματικά, εκπέμπετε κάποια μηνύματα σως και έτσι δίνετε και τα εχέγγυα στον άνθρωπό σας να σκεφτεί λιγάκι καλύτερα και να κάνει και κάποια πράγματα που πρέπει. Και έτσι συνεχίστε. Για τους ελεύθερους βέβαια, μέχρι το τέλος της ημέρας, αν θα ανοίξετε λίγο τα μάτια σας περισσότερο, θα δείτε ότι υπάρχει ένα άτομο εκεί κοντά, το οποίο και σας φλερτάρει και δεν το έχετε προσέξει. Καριέρα. Είστε στη μέση μιας υπόθεσης που πρέπει να πάρετε μια πολύ σωστή θέση. Υπάρχει όμως και δυνατότητα να κερδίσετε και χρήματα, γι' αυτό μην αφήσετε το χρόνο να κυλάει. Σκορπιός. Είστε σε καλύτερη φάση και έχετε εμπιστοσύνη στο συναίσθημά σας. Οπότε θα μπορέσετε να κάνετε περισσότερα βήματα πάνω σε μια υπόθεση που σας απασχολεί. Όσο για τα αισθηματικά, κατά κάποιο τρόπο έχετε εξασφαλίσει την ανταπόκριση, την ερωτική από τον άνθρωπό σας και η ταυτότητα πλέον είναι δεδομένη. Η επαφή με ένα πρόσωπο από το παρελθόν θα σας εμποδίσει να προχωρήσετε. Και στην καριέρα υπάρχει ένα θέμα που σας απασχολεί για κάποιο ακίνητο και σήμερα θα υπάρξει μια ευκαιρία που πρέπει να την αρπάξετε για να λύσετε αυτό το θέμα με το ακίνητο. Πιθανότητα και να χρειαστεί να πουληθεί. Τοξότης. Γενικά, είστε ανοιχτοί σε καινούργια πράγματα και μέσα σας δεν έχετε ακόμα ξεκάθαρο πεδίο δράσης. Αλλά μην μπερδευτείτε με κάποιες παρεμβολές που μπαίνουν, οι οποίες φυσικά θα σας οδηγήσουν και μακριά από την πραγματικότητα. Πρέπει να είστε εκεί που πρέπει και άσχετα με τα καινούργια πράγματα που έγιναν, πάρτε το χρόνο σας για να μην πάρετε λανθασμένες αποφάσεις. Στα αισθηματικά υπάρχουν ευαισθησίες από την πλευρά σας και νιώθετε ότι δεν καλύπτεστε. Ίσως πρέπει να μιλήσετε λιγάκι πιο αυστηρά στον άνθρωπό σας για να το εφιστήσετε την προσοχή έστω και για τελευταία φορά, γιατί η σχέση οδεύει, να μην πω προς την καταστροφή, να πω προς το τέλος. Όσο για τα επαγγελματικά, υπάρχουν κάποιες νέες προτάσεις, τις οποίες θα πρέπει να τις δείτε με πολύ σοβαρότητα, γιατί ίσως χρειαστεί να αλλάξετε και δουλειά, επάγγελμα. Χρειάζεται όμως να μην αδρανείτε και να αρπάζετε τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται. Εγώ καιρός. Έχετε πολύ έντονη διέστηση, η οποία θα σας οδηγήσει σωστά. Σαν το αλαγωνικό που ξετρυπώνει τις ευκαιρίες είστε αυτές τις μέρες. Ίσως η πίστη να είναι πολύ ισχυρό όπλο. Στα αισθηματικά έχετε περισσότερη ευαισθησία και μπορείτε εύκολα να προσεγγίσετε τον άνθρωπό σας, ο οποίος τελικά δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα τι θέλει από εσάς. Τώρα έχετε όλες τις πιθανότητες να σταθείτε δίπλα του και η ιδέα της οικογένειας δεν είναι καθόλου μακριά σας.
Στα επαγγελματικά υπάρχει μεγάλη δυνατότητα να καταφέρετε κάτι, κυρίως στον οικονομικό τομέα, γιατί έτσι θα σας φύγει και το άγχος και θα μπορέσετε να δώσετε επιτέλους τις υποχρεώσεις σας. Υδροχόος. Υπάρχουν μεγαλύτερες ευαισθησίες που σας κάνουν να αντιλαμβάνεστε περισσότερα πράγματα από τον ψυχισμό σας. Στα αισθηματικά σας, ο άνθρωπός σας θα σας φανεί αναγκαίος και θα τον κατανοήσετε καλύτερα, αφού βέβαια πρώτα κάνετε μια ειλικρινή συζήτηση μαζί του. Ίσως και οι συναισθηματικές σας κεραίες που θα ανοίξουν να σας κάνουν να καταλάβετε περισσότερο τις δικές σας ανάγκες και να αλλάξετε στάση απέναντι στο τέρι σας. Όσο για τα επαγγελματικά, είστε αποφασισμένοι να κερδίσετε ό,τι και να γίνει. Γι' αυτό μην ανακατεύετε τους γύρω σας στη δικιά σας τη δουλειά και μην δίνετε βαρύτητα στα λόγια τους. Και κάποια χρήματα θα έρθουν, αλλά χρειάζεται γενικά όπου πληρώνετε να κρατάτε σημειώσεις για να μην χάσετε λιγάκι το πρόγραμμα, το μπούσουλα. Ψαράκια. Είναι η μέρα που μπορείτε να κάνετε περισσότερα πράγματα, αρχή να έχετε ξεκάθαρο πεδίο και να είστε σίγουροι για αυτό που θέλετε. Στα αισθηματικά, να είστε άνοιχτοι και ανοιχτοί σε κάθε νέα ευκαιρία. Θέλετε να ρισκάρετε και να γεμίσετε με ενέργεια, με ανανεωμένα συναισθήματα και να μην βαριέστε μέσα στη σχέση. Οι επαφές με τον άνθρωπό σας κάποιες φορές είναι λιγάκι περίεργες. Κοιτάξτε λίγο να χαλιναγωγήσετε τα νευράκια σας. Καριέρα. Υπάρχει εύνοια και κυρίως για εσάς τα ψαράκια που είστε σε φάση που ψάχνετε να βρείτε δουλειά. Μην καθυστερείτε και μην αφήνετε στον ορίζοντα κάτι το οποίο αχνοφαίνεται. Ψάξτε το, κυνηγήστε το και θα δείτε ότι μέσα σε αυτό το μήνα, που είναι και ο γενέθλιός σας, θα έχετε βρει μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Εγώ βέβαια σας το εύχομαι ολόψυχα. Λοιπόν, αγαπημένες μου και αγαπημένοι μου, τα ζώδιά μας τελειώσαν και για σήμερα. Και τώρα, ζώδια και συμβουλές με μένα τη Βαλεντίνη Βασιλιάδου, την Εράιδα σας που σας αγαπάει πολύ. Ακούστε λοιπόν τι έγινε. Προχθές ήρθε μια κοπέλα και μου λέει: «Α, κυρία Βαλεντίνη, τι έπαθα?» Λέω: «Τι έπαθες, κοριτσάκι μου?» Ανοίγουμε τα χαρτιά, βλέπουμε εκεί ένα ψιλομπέρδεμα. Να γνώρισα ένα παιδί, λέω: «Και που το γνώρισες?» Να μιλάμε, μιλάτε. Δεν μου λέει καθαρά. Έχει τελειώσει πανεπιστήμιο, είναι αυτός, είναι εκείνο, έχει τελειώσει το Αριστοτέλειο και όλο πανεπιστήμιο, είναι πολύ ωραίος. Λέω: «Πού το συνάντησες, κορίτσι μου?» Λέει: «Δεν συνάντησα ακόμα, μιλάμε όμως 2 μήνες τώρα». Ναι. «Και πού τον γνώρισες?» Στο Facebook. Ωραία. Το ψάξε αυτό, το ψάξαμε αυτό, είδαμε και τα χαρτιά. Εγώ βέβαια είδα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε, τα μισά ήταν ψέματα. Τι θέλω να πω με αυτό. Βλέπετε κάποιον, γνωρίζετε κάποιον. Αγόρι ή κορίτσι, δεν έχει σημασία, γιατί δεν λένε μόνο οι άντρες ψέματα, λένε και οι γυναίκες φυσικά. Και έχω δει και έχω ψάξει κι εγώ και κάποιες γνωστές που λένε, ας πούμε, έχω τελειώσει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Ποιο πανεπιστήμιο βρε τέλειωσες, αφού δεν τέλειωσες καλά-καλά το γυμνάσιο. Εγώ ξέρω μία συγκεκριμένα ειδικά, η οποία δεν τέλειωσε το γυμνάσιο. Αυτή γράφει όμως ότι τέλειωσε. Γιατί αυτό είναι παγίδα. Είναι πολλοί άνθρωποι που πίσω από έναν υπολογιστή κρύβονται. Λίγοι είναι εκείνοι οι οποίοι ξεκάθαρα δείχνουν αυτό που είναι. Κρύβουν την ατέλειά τους, ας το πούμε έτσι σε εισαγωγικά. Δεν είναι κακό το να μην έχεις πάει πανεπιστήμιο. Ούτε εγώ πήγα στο Αριστοτέλειο. Και τι έγινε? Πήγα στο κολέγιο, σπούδασα έξω, έκανα άλλα πράγματα. Αλλά το να γράφεις ψέματα, γιατί το ψέμα, λένε ότι ο κλέφτης και ο ψεύτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται. Εκεί δεν είναι ακόμα χειρότερα. Δηλαδή, βάζεις μια φωτογραφία ψεύτικη ή βάζεις μια φωτογραφία δικιά σου, η οποία όμως είναι παραποιημένη ή είναι πολλών ετών, ή έχεις κάνει τόση δουλειά στο Photoshop, ή έχεις κάνει το θάμποσες τελείως στο πρόσωπό σου και βλέπεις ένα ωραίο πρόσωπο και λέει ο άλλος ο καημένος: «Αχ, τι όμορφη κοπέλα», και μόλις τη δει από κοντά τρομάζει. Γιατί? Γιατί το πρόσωπό της είναι μέσα στα σπηριά ή μέσα στα σημάδια και μετά λέει: «Α, γιατί?» Γιατί παραποιούμε. Την έχουν αυτή την τάση οι άνθρωποι να λένε ψέματα, αλλά το να κοροϊδεύουμε τους συνανθρώπους μας ή να δείχνουμε μία εικόνα, έστω και στο Facebook, και αυτός δυστυχώς ή ευτυχώς έχει μπει στη ζωή μας και είναι ένας τρόπος, ας το πούμε, και συνάντησης ή γνωριμίας. Δεν είναι κακό.
Τίποτα δεν είναι κακό εάν μπορούμε να το χρησιμοποιούμε σωστά. Δηλαδή, γνωρίζεις κάποιον, δεν τον γνώρισες στο σούπερ μάρκετ, ούτε στην καφετέρια που πήγες και τον γνώρισες στο Facebook. Από ένα τυχαίο γεγονός μέσα από τους φίλους, σου είπαν κλπ. Δεν είναι κακό. Ο τρόπος που θα γνωρίσεις κάποιον δεν είναι κακός. Όμως, μην αφήνεις τα συναισθήματά σου και την καρδιά σου να κυλήσει τόσο εύκολα. Μη δίνεσαι τόσο εύκολα και πάνω απ' όλα μη δίνεις πληροφορίες για τον εαυτό σου, για το στίγμα σου, για το σπίτι σου σε έναν άνθρωπο που δεν γνωρίζεις. Μα γράφει το ονοματεπώνυμό του. Είσαι σίγουρη το ονοματεπώνυμό του είναι το σωστό και το αληθινό? Σας πληροφορώ ότι μισή τα έχουν μισά ή τα έχουν παραποιημένα ή έχουν βάλει διάφορα. Το ξέρετε ότι συμβαίνει αυτό. Θέλω να σας πω, μην είστε ευκολόπιστοι. Έχω δει εγώ πάρα πολλά προφίλ ανθρώπων που ενώ τους ξέρω, το ονοματεπώνυμο που έχουν είναι, δεν έχει καμία σχέση. Μου γράφει ένας, έλα ρε Βαλεντίν, τι κάνεις, πόσο καιρό έχω να σε δω, γιατί χαθήκαμε. Λέω και εγώ, μήπως μπορείτε να μου πείτε, κοιτάω και το όνομά του, δεν μου λέει τίποτα το όνομά του. Και λέω, μήπως μπορείτε να μου πείτε ποιος είστε, γιατί το όνομά σας δεν μου λέει τίποτα. Α, όχι βρε, ο Μιχάλης είμαι, είπε τώρα ένα όνομα. Λέω, συγγνώμη, γράφεται όμως ο Γιώργιος, ξέρω εγώ, Παπαδόπουλος, λέω εγώ ένα όνομα. Όχι βρε, λέει, είμαι αυτός που είχαμε γνωριστεί τότε στην Καβάλα που έκανες εκπομπές, που πήγαινα εγώ στην Καβάλα. Όντως πήγαινα εγώ στην Καβάλα που μου καλεσμένη μια φίλη μου που στην εκπομπή της με καλούσε και πήγαινα, έλεγα τα ζώδια και γνωριστήκαμε και με ένα κύριο. Και πώς θες να καταλάβω εγώ, Χριστιανέ μου, που έχεις φωτογραφία ένα δάσος και έχεις και ένα όνομα άσχετο, πώς εγώ να ξέρω ότι είσαι εσύ? Μην πιστεύετε, κορίτσια και αγόρια, μην πιστεύετε πρώτα απ' όλα αυτό που βλέπετε στο Facebook. Βέβαια, υπάρχουν κάποια προφίλ τα οποία είναι πάρα πολύ ξεκάθαρα. Για τα δικά μου ακόμα. Για τα δικά μου ακόμα είναι ξεκάθαρα. Βλέπεις ότι είμαι Βαλεντίνη Βασιλιά, το πραγματικό μου όνομα. Έχω τρία προφίλ, έχω μία fans page, μία σελίδα και έχω και χιλιάδες φωτογραφίες. Που δεν μπορεί, εγώ είμαι αυτή. Όταν βλέπεις έναν άνθρωπο με τα μαλλιά, σε όλα τα χρώματα κομμένα, με διαφορετικά ρούχα, με όλα αυτά και είναι το ίδιο πρόσωπο και ο ίδιος άνθρωπος, είναι αυτή. Είναι κάποιοι άνθρωποι που είναι πολύ ξεκάθαροι ότι αυτοί είναι οι άνθρωποι. Συντότι με μένα είναι ότι με βλέπετε και στην τηλεόραση. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που δεν χρειάζεται να τους δεις στην τηλεόραση και μόνο που βλέπεις ένα σοβαρό προφίλ, γιατί τι είναι το προφίλ μέσα στο Facebook, είναι το διαδικτυακό σου σπίτι, να το πούμε έτσι. Και όταν βλέπεις μέσα σε αυτό το προφίλ τα πράγματα που ανεβάζει, αυτά που δείχνει, αυτά που λέει, αυτά που κοιτά αποφθεύματα και όλα αυτά, καταλαβαίνεις και την ψυχή του και την ψυχοσύνθεσή του. Όμως δεν πρέπει να πιστεύετε, διαβάζεις. Έχει τελειώσει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, είναι αυτός, είναι εκείνος, λέει είναι ψέματα για τις ηλικίες. Μην γράφεις ηλικία, άμα είσαι γυναίκα και δεν θες να πεις την ηλικία σου, μην γράφεις την ηλικία σου. Δεν σε υποχρεώνει το σύστημα να γράψεις την ηλικία σου. Και όταν θέλεις κάπου να πεις την ηλικία σου, τι λες τότε? Γενικά, το καλύτερο από όλα είναι, όταν κάνετε ένα προφίλ ή έχετε ένα προφίλ στο Facebook, καλό είναι όσο το δυνατόν οι πληροφορίες που δίδετε για τον εαυτό σας να είναι σχετικά αληθινές. Και δεν σας έχω πει γράψτε τη διεύθυνσή σας, του σπιτιού σας, όχι ούτε το τηλέφωνό σας. Εγώ το τηλέφωνό μου το έχω. Γιατί είναι το τηλέφωνο της εκπομπής, το έχει όλη η Ελλάδα ούτως ή άλλως. Αλλά εσείς δεν χρειάζεται. Μπορείτε όμως να γράψετε, δηλαδή αν έχετε σπουδάσει, έχετε σπουδάσει. Αν δεν έχετε σπουδάσει, δεν είναι ντροπή. Αλλά μην γράφετε ανακρίβειες, γιατί ποτέ δεν ξέρετε η κάθε γνωριμία που θα καταλήξει. Και μπορεί, γιατί όταν ξεκινάει μία γνωριμία και μία σχέση με βάση τα ψέματα, να σας πω την αλήθεια, δεν έχει μέλλον, γιατί ο άνθρωπος που θα γνωρίσετε, είτε αγόρι είτε κορίτσι, αυτό θα το θυμάται πάντοτε, ξέρεις, μου πω ψέματα. Μη φανταστείς ότι πολύ εύκολα μπορεί να πιστέψει ένας άνθρωπος έναν ψεύτη από την αρχή. Και μην ντρέπεστε για αυτό που είστε. Να είστε περήφανοι για αυτό που είστε. Είτε σπουδάσατε, είτε δεν σπουδάσατε. Ξέρετε δε ποιοι άνθρωποι πρέπει να ντρέπονται? Οι άνθρωποι που έχουν κάνει κακό και που έχουν πειράξει τους συνανθρώπους τους. Οι άνθρωποι που έχουν παρατήσει τα παιδιά τους. Οι άνθρωποι που έχουν κάνει αμαρτίες
κακές, που έχουν χωρίσει ζευγάρια, που έχουν χωρίσει, έχω ξέρω μανάδες που έχουν χωρίσει και έχουν πετάξει τα παιδιά τους, γιατί για να εκδικηθούν τον σύζυγο, ας πούμε, επειδή ξανάφτιαξε τη ζωή του και πέταξε το παιδί της. Το γεγονός ότι δημιούργησε τόσο μεγάλη πληγή και ψυχικό πόνο στην ψυχούλα ενός παιδιού, ούτε που την ενδιαφέρει. Θέλω να πω, αυτές είναι οι αμαρτίες. Δεν χρειάζεται να γράφετε και να δίνετε και να βάζετε και ψεύτικες φωτογραφίες στο Facebook. Την αληθινή σας φωτογραφία, και αν αυτός ο άνθρωπος θελήσει να σας εκτιμήσει, θα σας εκτιμήσει. Τώρα υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν το προφίλ λόγω της δουλειάς, όπως και εγώ. Δηλαδή, αν δεν έκανα αυτή τη δουλειά που κάνω και δούλευα, ας πούμε, σε ένα σούπερ μάρκετ, μη φανταστείτε ότι θα είχα προφίλ εγώ στο Facebook, ούτε καν, και δεν χρειάζεται να ξέρουν τίποτε, κανένας. Αλλά η δουλειά, στη δουλειά λειτουργεί πάρα πολύ καλά, γιατί ο κόσμος σε μαθαίνει, σε βρίσκει και για μένα εγώ λαμβάνω πολύ αγάπη και σεβασμό και εκτίμηση μέσα από το Facebook. Στις αρχές, πριν από χρόνια, που και που κανένας θα έλεγε και καμιά βλακεία, αλλά τώρα όχι. Ναι, αλλά είναι και τι δίνεις, τι δείχνεις. Πώς δείχνεις τον εαυτό σου. Γιατί αν βγάζεις φωτογραφίες ξαπλωμένη γυμνή και την ανεβάζεις στο Facebook, πώς υπάρχει περίπτωση να σε σεβαστεί κάποιος, κοριτσάκι μου? Δεν υπάρχει περίπτωση να σε σεβαστεί κάποιος. Τώρα βέβαια, χθες κοιτούσα, είχα ανοιχτό το προφίλ και ετοίμαζα και την εκπομπή. Και βλέπω δεξιά που έχουν κάποιες διαφημίσεις. Χριστέ μου, πόση ανηθικότητα υπάρχει στον κόσμο. Πόση ανηθικότητα. Και δεν υπάρχουν ούτε νόμοι. Δεν υπάρχει τίποτε. Ανήθικα πράγματα. Τα οποία ανεβαίνουν σαν διαφημίσεις κανονικές. Πλήρωσε και ανέβασε το... Μην πω τον πισινό του επάνω. Άσχημα πράγματα. Πολύ άσχημα πράγματα. Λυπάμαι πάρα πολύ που τα σημερινά παιδιά μεγαλώνουν μέσα σε αυτή την κατάσταση του Facebook. Εννοείται ότι είναι καταστροφικό, αλλά τουλάχιστον εσείς οι γονείς, μέσα από, από αυτό που περνάμε, κοιτάξτε να σώσετε τα παιδιά σας. Όσο μπορείτε να τα σώσετε. Τα παιδιά σώζονται μόνο με αγάπη, με φροντίδα και με φιλότιμο. Αν κάνατε καλή δουλειά όταν ήταν μικρά, μέχρι 5 χρονών, πιστεύω ότι δεν θα τα χάσετε. Θέλει να είστε από κοντά. Ακόμα και όταν είναι στο Facebook, μπείτε να δείτε τι συμβαίνει εκεί μέσα. Τι κάνει, τι γνωριμίες έχει. Είναι πολλοί οποίοι, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, μεγάλοι άντρες που το παίζουν ότι είναι 20χρονοι και προσπαθούν έτσι να ψαρέψουν σε εισαγωγικά μικρά κοριτσάκια. Ειδικά στην περίοδο της εφηβείας, εκεί τα πράγματα είναι πολύ επικίνδυνα και καλό θα είναι να προσέχετε πάρα πολύ οι γονείς. Υπάρχει όντως πολύ ψευτιά, πολύ ανηθικότητα, αλλά να σας πω και κάτι. Και μεγάλοι άνθρωποι και μεγάλες γυναίκες πέσανε θύματα πολλών με ψέματα. Να το προσέχετε. Να προσέχετε γενικότερα. Τώρα, αυτά σε ό,τι αφορά το Facebook. Εκεί μέσα στο Facebook το δικό μου, εννοείται ότι έχω ανεβάσει εγώ όλα τα βιντεάκια μου με τις εκπομπές μου, τα ανεβάζω στο Facebook. Υπάρχει, το βλέπετε και όλα, έχω τρεις σελίδες στο Facebook και μία fan page, σελίδα, για να μπορείτε να βλέπετε και αποφύγματα που βγάζω και συμβουλές που ανεβάζω. Γράφω τα ζώδια σε ένα site που είναι στο ώρα, γράφω και εκεί τα ζώδια της εβδομάδας. Γράφω ζώδια σε περιοδικά και εδώ της Θεσσαλονίκης, στο Change και στο Alpha Magazine της Αυστραλίας, γράφω τα ζώδια του μήνα. Γράφω τα ζώδια παντού, αλλά μπορείτε να με βρείτε και στο Facebook και παντού και στο YouTube ακόμα μπορείτε να βρίσκετε τα βιντεάκια μου. Τώρα, για εσάς βέβαια που είστε αρκετά στεναχωρημένοι, γιατί έχετε πολλές φασαρίες μέσα στο σπίτι, γιατί μου κάνετε αυτά τα παράπονα, πολύ γκρίνια, πολύ φασαρία, πολύ αναποδιά, να ξέρετε ότι πιθανότητα κάτι να σας έχουν κάνει, όσο και αν δεν θέλετε, έλα μωρέ, αυτά δεν τα πιστεύω, υπάρχουν. Τα δέχεται και η θρησκεία μας και υπάρχουν. Και η αρνητική ενέργεια υπάρχει, και η γλωσσοφαγία υπάρχει, και η βασκανή υπάρχει. Και όλα αυτά τα άσχημα υπάρχουν, τα οποία μπορούμε όμως
να τα διώξουμε από τη ζωή μας, να διώξουμε γύρω από την οικογένειά μας, από το σπίτι μας και από την επιχείρησή μας όλη την αρνητική ενέργεια, όλη αυτή τη ζηλιά και το φθόνο που επί σειρά ετών σας στέλνουν οι δικοί σας οι άνθρωποι, αδέλφια, ξαδέλφια, συνυφάδες, πεθερές. Ξέρετε τι εννοώ εγώ. Το κουτσομπολιό πάει και έρχεται. Η γειτόνισσα ή οτιδήποτε. Και πρέπει επιτέλους να προφυλαχτείτε. Την έχω εγώ μόνο αυτή την προσευχή. Λέγεται άνοιγμα και αλλαγή της τύχης. Είναι μια προσευχή που κάνετε εσείς για τον εαυτό σας επί 21 ημέρες με ειδικό λιβάνι, ειδικό αγιασμό και φυλαχτό που φτιάχνετε μόνο για σας. Είναι όλα μου τα υλικά αιγυπτιακά. Πώς γίνεται αυτό? Δεν παίρνετε τηλέφωνο φυσικά και παραγγέλνετε την προσευχή? Όχι. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι να επικοινωνήσετε μαζί μου στο τηλέφωνο που βλέπετε. Είτε είστε στη Θεσσαλονίκη, είτε είστε στην Αθήνα, για να κλείσουμε ένα ραντεβού. Είτε στο γραφείο μου, είτε τηλεφωνικό ραντεβού. Και μετά από αυτό θα σας πω τι μπορούμε να κάνουμε, αφού κάνω πρόβλεψη και δω το παρελθόν, δω τι έχει γίνει στη ζωή σας, δω τι υπάρχει σήμερα, γιατί η πρόβλεψη, παιδιά, σώζει. Προλαμβάνουμε όλα τα άσχημα γεγονότα. Και βλέπουμε και από πού προέρχονται όλη αυτή η κακοτυχία. Ότι γκριζάρισε η άβρα, ότι δεν μπορείτε να προχωρήσετε, ότι μαλώνει ο άντρας σας. Μαλώνετε με τα παιδιά, μαλώνει με εσάς, σας μιλάει άσχημα, δεν σας δίνει χρήματα, σηκώνεται, φεύγει, γυρνάει ό,τι ώρα θέλει. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Όλα αυτά, σας πληροφορώ, διορθώνονται. Ό,τι μα ό,τι και να σας απασχολεί, διορθώνεται. Απλά πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μου. Πρέπει να δω τον καθένα ξεχωριστά. Λένε στην Αθήνα, ας πούμε, κατεβαίνω μια φορά το μήνα σε μια αίθουσα ξενοδοχείου που κλείνω και εκεί δέχομαι τον κόσμο. Έναν-έναν φυσικά με τη σειρά. Κάποιοι άνθρωποι θέλουν, μπορούν και τηλεφωνικά. Κάνω και τηλεφωνική πρόληψη. Με ποιο τρόπο? Θα σας το εξηγήσω μόλις θα με πάρετε τηλέφωνο. Και φυσικά εδώ στη Θεσσαλονίκη, όποιος θέλει να έρθει στο γραφείο μου, αλλά θα κλείσει πρώτα ραντεβού. Το τηλέφωνο που βλέπετε είναι μόνο για πληροφορίες. Παίρνετε τηλέφωνο, λέτε το όνομα, τεπώνυμό σας και από ποια πόλη τηλεφωνείτε. Και κλείνουμε το ραντεβού ή το τηλεφωνικό ραντεβού. Και φυσικά τα λαδάκια μας. Το είναι εθέρια έλαια. Το ένα είναι προσέλκυσης χρημάτων και το άλλο είναι ερωτικής προσέλκυσης. Το λένε οι λέξεις. Χρήματα, από πού έρχονται τα χρήματα? Φυσικά από τη δουλειά μας. Όχι μόνο από τη δουλειά μας και από οτιδήποτε είναι αυτό το οποίο έχουμε έσοδα. Μπορεί να νοικιάζουμε κάποια ακίνητα. Μπορεί να παίζουμε μετοχές, χρηματιστήριο, μπορεί να παίζουμε τυχερά παιχνίδια, κίνο, λότα, πώς τα λένε αυτά, όλα αυτά, ή στο καζίνο ή οπουδήποτε. Και τι άλλο βοηθάει το γολεδάκι των χρημάτων? Με μία σταγόνα μόνο. Και μυρίζει υπέροχα βέβαια. Για τους ανέργους, βοηθάει και βρήκαν δουλειά. Πολλοί άνεργοι με το λαδάκι μου βρήκανε δουλειά. Όσο και σας φαίνεται απίστευτο, και όμως λειτουργεί. Θέλετε, δεν θέλετε, αυτό είναι για σας που το πιστεύετε. Και λειτουργεί σε αυτούς που το πιστεύουν, γιατί σε αυτούς που το κοροϊδεύουν, όχι μόνο δεν λειτουργεί, για να μην σας πω ότι λειτουργεί και αντίστροφα. Αυτό βέβαια, με μία σταγόνα που βάζετε στα χέρια σας και κάνετε και ένα σταυρό στο μέτωπο και λέμε και μία προσευχή, χριστιανικά, χριστιανική ευχή, και λέμε κάποιο λόγο, γιατί και αυτά τα αιγυπτιακά που έχω εγώ τα υλικά μου και με αυτούς που συνεργάζομαι, Αιγύπτιοι χριστιανοί ορθόδοξοι είναι. Δεν είναι μουσουλμάνοι, καμία σχέση. Και δεν κάνουμε τίποτα το οποίο να βλάψει τον συνάνθρωπό μας. Τουναντίον μάλιστα, βοηθάμε την οικογένειά μας, διορθώνουμε τα κακοσκήμενα της οικογένειάς μας και με το λαδάκι των χρημάτων ανεβάζουμε τη δουλειά μας, φέρνουμε περισσότερο κόσμο. Ιδιαίτερα στους ελεύθερους επαγγελματίες. Μαγαζί, έρχεται πολλοί κόσμος, ανεβαίνει η πελατεία. Ό,τι δουλειά και αν έχετε, γραφείο, εταιρεία, μαγαζί, εργοστάσιο, βιοτεχνία, ό,τι και αν έχετε, ανεβαίνει η δουλειά. Και μαζί με το λαδάκι των χρημάτων έχω φτιάξει και αυτά από την Αίγυπτο, με από 7 διαφορετικά λιβάνια, ένα καταπληκτικό λιβάνι που λιβανίζεται το χώρο της δουλειάς και αν δουλεύετε στο σπίτι, λιβανίζεται το σπίτι. Και με κάποια ειδική και συγκεκριμένη προσευχή που λέτε, να δείτε ότι πραγματικά κάνει θαύματα. Αυτό το λιβάνι μου το έχει πει όλος ο κόσμος. Αυτό το λιβάνι σας το στέλνω δώρο μαζί με το λαδάκι των χρημάτων που θα παραγγείλετε. Και φυσικά σας στέλνω δώρο και ένα τυχερό πετράδι καλοτυχίας για ευημερία και υγεία για το σπίτι σας αλλά και για την επιχείρησή σας. Τώρα, για το λαδάκι της αγάπης, το ερωτικό, που και αυτό εθέριο έλαιο είναι, με μία σταγόνα που βάζουμε στα χέρια μας εδώ,
εδώ πίσω από τα αυτιά και εδώ στο στήθος και κάποια άλλα λόγια που λέμε, έχουμε ερωτική προσέλκυση. Δηλαδή, τι κάνουμε, φλερτάρουμε. Το φλερτ. Αυτό λαδάκι είναι, γιατί με ρώτησαν, έχει φύγει ο σύντροφός μου, αν βάλω το λαδάκι θα γυρίσει πίσω. Όχι, δεν θα γυρίσει πίσω. Το λαδάκι είναι για φλερτ. Αυτό για να γυρίσει ο ερωτικός σύντροφος είναι επανασύνδεση. Είναι άλλο ξόρκι, είναι άλλο πράγμα εκείνο, είναι άλλη προσευχή. Αυτό είναι όταν θα βγείτε στην καφετέρια να έχετε ερωτική προσέλκυση στο άλλο φύλο. Ή η δεύτερη του ιδιότητα είναι όταν ο σύζυγός σας, ο σύντροφός σας, είστε πολλά χρόνια και έχει πέσει λιγάκι το ερωτικό πάθος, το ερωτικό λαδάκι ανεβάζει το ερωτικό πάθος. Πολλοί κόσμος παίρνει και τα δυο λαδάκια μαζί και φυσικά το χεράκι της Φατίμα. Είναι ένα μπρελόκ φοβερό, το οποίο το έχω παραγγείλει από το Μαρόκο ήρθε, ενεργοποιημένο και διαβασμένο, να ρουφάει την αρνητική ενέργεια. Ρουφάει την αντική ενέργεια, μπρελόκ. Πρέπει να φέρετε, δεν το έχουμε κρυμμένο, ούτε το φοράμε κάπου πάνω μας. Το κρατάμε όσο κρατάμε τα κλειδιά μας. Είναι πάρα πολύ καλό και μπορεί να το κάνετε δώρο, πολύ καλό και πολύ χρήσιμο δώρο για τους ανθρώπους που αγαπάτε. Πάνω απ' όλα για τον εαυτό σας βέβαια. Αυτά σε ό,τι αφορά τα λαδάκια μας και η εκπομπή είναι καθημερινή για τη Θεσσαλονίκη και την Κεντρική Μακεδονία εδώ στη Euro τηλεόραση. Κάθε μεσημέρι στις 2 η ώρα το μεσημέρι και σε επανάληψη στις 2 το βράδυ, εκτός από το Σάββατο που είναι στις 3 το μεσημέρι. Για τους φίλους και τις φίλες στην Αθήνα μπορούν να με βλέπουν και Σάββατο και Κυριακή, βράδυ στις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Το Σάββατο, κάθε Σάββατο είμαι στο Extra 3 των Αθηνών και την Κυριακή είμαι στο Zoom των Αθηνών. Για να βλέπετε τις εκπομπές μας, γιατί όλες με ρωτάτε ποιες μέρες είσαι, ποιες ώρες είσαι. Σάββατο και Κυριακή στις 1 η ώρα, Σάββατο στο Extra 3, Κυριακή στο Zoom. Λοιπόν, αγαπημένες μου και αγαπημένοι μου, η ζωή δεν είναι και τόσο δύσκολη και άσχημη. Αλλά παρόλα αυτά, επειδή κάτι θεματάκια τα έχετε και προβληματάκια και επειδή πρόβλημα άλυτο δεν υπάρχει, εγώ είμαι εδώ για να σας βοηθήσω να τα λύσουμε όλα ένα-ένα. Λοιπόν, παίρνετε, παραγγέλνετε τα λαδάκια, κλείνετε ραντεβού ή τηλεφωνικό ραντεβού ή στο γραφείο μου και θα δείτε ότι η ζωή τελικά είναι πολύ ωραία και όλοι μα όλοι μπορούμε να γίνουμε ευτυχισμένοι. Σας αγαπάω πολύ. Μην αφήνετε τη ζωή σας άλλο να κατρακυλάει άδικα, γιατί η μέρα που φεύγει και χάνεται δεν ξαναγυρνάει και η ζωή πραγματικά είναι πολύ λίγη, αγαπημένες μου. Μην μου γκρινιάζετε άλλο, χαμογελάστε. Σας αγαπάω πολύ. Γεια σας.